Κύριε Σπαθά, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο για μία ακόμη χρονιά η διαδικασία της κλήρωσης του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας. Έτσι. Αποφασίσατε φέτος να τα κάνετε σε διαφορετικές μέρες, σωστά? Λόγω των γεγονότων του COVID και όλα αυτά που συμβαίνουν, να μην φέρουμε τον κόσμο όλο μαζί. Λαμβάνετε λοιπόν τα μέτρα σας για την προστασία των παραγόντων. Είστε ευχαριστημένος από την όλη διαδικασία? Παρόν είσαστε και είδατε ότι ήταν όλα από την Επιτροπή και από το Διοικητικό Συμβούλιο τέλεια και υπήρχε συνεργασία με τους παράγοντες και δεν υπήρχε καμία γκρίνια. Καμία γκρίνια. Μπήκανε και κάποιες ομάδες με τους κλειδάριθμους έτσι όπως έπρεπε και τους είδαμε να φεύγουν πραγματικά όλοι αγκαλιασμένοι. Έτσι είναι και ευχόμαστε να γίνουμε και την Τετάρτη στη Β' και στη Γ'. Σας προβληματίζει το γεγονός της πανδημίας? Φοβάστε κάποιες αρνητικές εξελίξεις που ενδεχομένως πάλι θα μπουν τροχοπέδι στα πρωταθλήματα και στο κύπελλο? Θα φέρει μια αναταραχή, αλλά οι παράγοντες και οι ομάδες εδώ του Πειραιά συνεργάζονται οι περισσότερες και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Και εσείς σαν διοίκηση, κύριε Σπάθα, έχετε δείξει αντανακλαστικά από την λήξη των προηγούμενων πρωταθλημάτων και σε ό,τι μεσολάβησε μέχρι σήμερα. Έτσι είναι. Ασχολιόμαστε με αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Δεν μας υποχρέωσε κανένας. Όποιος δεν θέλει να δουλέψει μπορεί να φύγει. Μάλιστα. Λοιπόν, και μια ευχή για το πρωτάθλημα που ξεκινάει. Να είμαστε καλά, να μην υπάρχει πρόβλημα σε καμία ομάδα, σε καμία περιοχή και να λήξει αυτό με τη βοήθεια του Θεού και της Παναγίας.